να τους κεράσουν σφινάκια και κατέληξαν όλοι στο νοσοκομείο. Το μπουκάλι στο ψυγείο του μπαρ τελικά δεν είχε ρακί όπως νόμιζε η υπάλληλος του ξενοδοχείου, αλλά κάποιο ισχυρό καυστικό καθαριστικό. Ήταν πελάτες στο μπαρ του ξενοδοχείου και το προσωπικό θα έρθει να τους κεράσει. Ήταν ένα μπουκάλι μέσα στο ψυγείο το οποίο είχε αυτό το υγρό το καθαριστικό, το οποίο χωρίς να γνωρίζουν ότι ήταν καθαριστικό, βάλανε από ένα σφινάκι σε όλους να πιούν. Μάλλον για ρακί πιστεύαν ότι ήταν. Μεταξύ και αυτών και η bar woman που σέρβιρε. Κατευθείαν κατάλαβαν ότι το κάψιμο που ένιωθαν δεν ήταν φυσιολογικό και αμέσως κάλεσαν βοήθεια. Υπάρχουν 5 ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας τόσο του Βενζελίου όσο και του Πανεπιστημιακού. Είναι διασωληνωμένοι, είχαν τις αισθήσεις τους, ήρθανε κατά τις 12 η ώρα τη νύχτα. Μπορέσανε και τους διασωληνώσαν άμεσα. Νιώσανε το κάψιμο, αυτό το κάψιμο νιώσανε που δεν ήταν φυσιολογικό. Προφανώς μόλις το ήπιανε καταλάβανε ότι αυτό δεν ήταν φωτό και αμέσως καλέσανε βοήθεια. Με νοσηλεύονται, έχουν ξεπεί το σοβαρό κίνδυνο, αλλά ακόμα είναι στην παρακολούθηση. Η κατάσταση τους κρίνεται κρίσιμη αλλά σταθερή, ενώ υπήρξε και έκτος που μεταφέρθηκε και εκείνο στο νοσοκομείο, όμως η κατάστασή του ήταν πολύ καλύτερη και δεν χρειάστηκε νοσηλεία. Το ασθενοφόρο έφτασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο γνωστό ξενοδοχείο και παρέλαβε τους 3 πελάτες και τους 2 υπαλλήλους της επιχείρησης που είχαν όλοι καταναλώσει το χημικό υγρό. Παρουσιάζουν ένα έντονο ίδρυμα στο λάριγγα, καυστικά εγκάφματα τόσο στον ισοφάγο όσο και στο στομάχι. Ευτυχώς δεν παρουσιάζουν επιπλοκές από τα πνευμόνια και από το καρδιαγγειακό σύστημα. Αμέσως μετά ειδοποιήθηκαν οι αρχές που διενήργησαν αυτοψία στο μπαρ και κατέσχεσαν το μπουκάλι με το καυστικό περιεχόμενο το οποίο το έστειλαν για ανάλυση. Είναι όπως η ρακή, ακριβώς. Δεν είχε διαφορά, γι' αυτό δεν το καταλάβανε. Τώρα, πώς βρέθηκε στο ψυγείο, το λάθος ήταν ότι κάποιος το έβαλε σε ένα μπουκάλι, το οποίο ίσως μετά αυτό το μπουκάλι κάποιος το είδε έξω από το ψυγείο και το έβαλε στο ψυγείο. Και έτσι έγινε το κακό. Ανυποψίαστοι όλοι, δηλαδή δεν μπορούσα να φανταστούν να συμβεί κάτι τέτοιο. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί ποιος έκανε το λάθος και μπέρδεψε τα μπουκάλια, με συνέπεια 5 άνθρωποι αυτή τη στιγμή να δίνουν μάχη στην εντατική.